σε αγώνα δρόμου για να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των 12.500 υπαλλήλων που θα βγουν σε κινητικότητα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, επιδίδεται η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό να ζητά από τους υπουργούς να σπεύσουν να αξιολογήσουν τις δομές και τους υπαλλήλους των υπουργείων τους. Ήδη σε πρώτη φάση έχουν μπει σε κινητικότητα 2.000 εκπαιδευτικοί από τις ειδικότητες των τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων που καταργούνται και 2.000 σχολικοί φύλακες, ενώ από τις 23 Σεπτεμβρίου μπαίνουν στην κινητικότητα και 2.500 δημοτικοί αστυνομικοί. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στο Κεντρικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης τους μεταρρυθμιστικούς στόχους της κυβέρνησης και δόθηκαν σαφείς κατευθύνσεις σε όλα τα υπουργεία για την επιτάχυνση του μεταρρυθμιστικού έργου όσον αφορά και τους ποιοτικούς αλλά και τους ποσοτικούς στόχους. Την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η κινητικότητα επισήμανε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος. Να μην τα βλέπουμε όλα μόνο ως τρόικα και ως αριθμούς. Είναι επιτακτική ανάγκη να μετασχηματιστεί το κράτος. Στην κινητικότητα αναμένεται να περάσουν επίσης μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης υπάλληλοι με πλαστά πιστοποιητικά, υπεράριθμοι δημοτικοί υπάλληλοι που θα κληθούν να στελεχώσουν άλλους δήμους, υπεράριθμο προσωπικό των γενικών γραμματιών που συγχωνεύονται, όπως είναι η Γενική Γραμματεία Ισότητας αλλά και γραμματείες των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης, 1.200 υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και διοικητικοί υπάλληλοι ανωτάτων και τεχνολογικών ιδρυμάτων μετά την αξιολόγησή τους από τα ιδρύματα. Ο Υπουργός Παιδείας, μιλώντας στο Μέγκα, αποσαφήνισε ότι δεν θα περάσουν στην κινητικότητα και άλλοι εκπαιδευτικοί. Θέμα επιπλέον κινητικότητας και επιπλέον μετατάξεων εκπαιδευτικών υπάρχουν για το Υπουργείο, κύριε Υπουργέ, ή εσείς κλείσατε με τους 2.000 εκπαιδευτικούς αυτούς? Δεν υπάρχει δυνατότητα ένας εκπαιδευτικός ακόμα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Άρα τελειώσατε δηλαδή εσείς, ναι, όσον αφορά την κινητικότητα, ό,τι είχατε να δώσετε, δώσατε. Γιατί επαναλαμβάνω, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι στα ωριά του. Πέραν των 10.000 απλωτών που δεν θα έχουμε, όπως τόνισα, και των 2.000 σε διαθεσιμότητα. Ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχαλάκης επανέλαβε στη σύσκεψη ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα η αξιολόγηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Όποια οριζόντια περικοπή ήταν να γίνει στους ΟΤΑ, έγινε. Υπό την προϋπόθεση ότι θα προχωρήσει η αξιολόγηση των δομών των ΟΤΑ για να ξεκινήσει η ενδοδημοτική κινητικότητα. Στη σύσκεψη έγινε συζήτηση και για την εξυγίανση της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας και της ΛΑΡΚΟ ανάμεσα στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. Μιλήσαμε για την κινητικότητα γενικά και για τις υποχρεώσεις που έχουμε μέχρι το τέλος του έτους. Καταλήξατε από πού θα προκύψει? Φαντάζομαι σας τα έχει πει ο κ. Μητσοτάκης. Καταλήγουμε σιγά-σιγά. Θα τηρηθούν οι προθεσμίες δηλαδή? Βέβαια. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία και οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε αδράνεια λόγω μη χρηματοδότησης. Καλούμε λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών και την κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει την εταιρεία, να λειτουργήσουν οι παραγωγικές διαδικασίες της και στη συνέχεια, όπως λέει και η ανακοίνωση από κοινού σύμβουλος, διοίκηση και εργαζόμενοι, να βρουν την αναδιάρθρωση με στόχο την ανάπτυξη και όχι τις απολύσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας, που θα επισκεφθεί αύριο την ΕΑΣ, βάλει κατά της κυβέρνησης. Εκείνοι που διακηρύσουν ότι με τη διάλυση των ΟΤΑ, της δημόσιας τηλεόρασης, των σχολείων και των νοσοκομείων σώζουν τη χώρα, είναι χειρότεροι και από διοικητές σε Αφρικανική χώρα την περίοδο της αποικιοκρατίας. Το νέο χτύπημα στα δικαιώματα των εργαζομένων όχι μόνο δεν συμβάλλει στη μείωση του δημόσιου χρέους, για την οποία εξάλλου έγινε η παγωγή της Ελλάδας στο μνημόνιο, αλλά αποτελεί εμπόδιο και για την ίδια την ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση. Νυχθημερών παλεύει στην κυβέρνηση για την εξόντωση των Ελλήνων πολιτών. Κοινοί συνενέσεις αποφάσισαν σήμερα στο Μαξίμου να πετάξουν στο δρόμο άκρητα, αδιάντροπα και ανελέητα δεκάδες χιλιάδες δημοσίων υπαλλήλων. Δεν έχει τέλος η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Η κυβέρνηση πρέπει να αποσύρει τη λογική του ξαφνικού θανάτου υπηρεσιών του δημοσίου. Απολύσεις μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο αν αφορούν σε καταδικαστέντες με αποφάσεις πειθαρχικών συμβουλίων, σε εισαχθέντες με πλαστά δικαιολογητικά, σε συστηματικά απέχοντες από την εργασία και σε όσους κριθούν ανίκανοι προς εργασία μετά από αξιολόγηση. Η επιτάχυνση και η αποφασιστικότητα στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης που ζητά ο Πρωθυπουργός είναι η πιο βίαιη εφαρμογή της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής που έχει συμφωνήσει με τα μνημόνια και όλα τα μέτρα που τσακίζουν τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα.